Καλημέρα κύριε Αντιπρόεδρε. Έχετε ένα μέλος λιγότερο από χθες το βράδυ. Ναι. Στην ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά νομίζω ότι αντιδράσαμε ακαριαία και σωστά, γιατί σε αυτά τα θέματα δεν πρέπει να μένουν σκιές. Και επομένως η καταγγελία πρέπει να κρυθεί από τις βελγικές αρχές. Προφανώς θα στηρίξουμε την άρση της ασυλίας του κύριου Γεωργούλη και περιμένουμε την κρίση των βελγικών αρχών για αυτό το θέμα. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και του κόμματος και της Ευρωομάδας είναι μηδενική ανοχή στην σεξουαλική παρενόχληση. Από τη στιγμή λοιπόν που έρχεται ένα θέμα στο Κοινοβούλιο, το οποίο πληροφορθήκαμε χτες. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είναι προτριετίας η καταγγελία. Δεν γνωρίζετε κάτι όσο διεξαγόταν η έρευνα? Όχι, διότι η έρευνα διεξαγόταν μυστικά όπως πρέπει. Εμείς ενημερωθήκαμε λίγη ώρα πριν ανακοινωθεί από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το αίτημα για την άρση της ασυλίας του κυρίου Γεωργούλη και αντιδράσαμε όπως έπρεπε. Δεν δικάζουμε εμείς την υπόθεση, θα την δικάσουν οι βελγικές αρχές σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Εμείς ξεκαθαρίσαμε τα πράγματα και με την ευκαιρία θέλω να πω ότι θεωρώ και απαράδεκτη την δημοσιοποίηση. Το είπαμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που το λέτε. Και σας τιμά. Ναι. Σας τιμά. Και νομίζω ότι αν δει κανείς και τα μέσα που έσπευσαν να δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία της καταγγέλου σας, νομίζω ότι επιχειρείται να δοθεί στο θέμα και μία πολιτική κομματική διάσταση, να οξυνθούν ακόμη περαιτέρω οι σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με το ΠΑΣΟΚ. Ας είμαστε σοβαροί. Ας είμαστε σοβαροί. Το θέμα αυτό πρέπει να κρυθεί με τη σοβαρότητα που του αξίζει και του πρέπει, αλλά να μην το ανακατέψουμε στην ελληνική μικροπολιτική. Κύριε Αντιπρόεδρε, θεωρείτε ότι αυτούς που λένε, όχι θεωρείτε εσείς, τη γνώμη σας θέλω, για αυτούς που λένε ότι το θέμα βγήκε προεκλογικά για να δημιουργήσει ακριβώς πρόβλημα στις σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με το ΠΑΣΟΚ κοινά, έχει βάση ή απλά έτυχε να βγει τώρα? Δεν το ξέρω. Είναι γεγονός από αυτά που διαβάζω και ακούω, διότι δεν ξέρω το φάκελο, δεν ξέρω την υπόθεση. Και επομένως δεν μπορώ να κρίνω και την ουσία της. Είναι γεγονός ότι σύμφωνα με τους συναδέλφους σας που είναι ανταποκριτές στις Βρυξέλλες, η αρχική καταγγελία έγινε το 2020 από την καταγγέλουσα, ανώνυμα, χωρίς να δίνει το όνομα του θήτη, και το όνομα του θήτη διευκρινίστηκε πολύ πολύ αργότερα, τώρα τελευταία, δεν ξέρω πότε. Αυτό λένε οι συνάδελφοί σας, οι ανταποκριτές που κάνουν ρεπορτάζ με τις βελγικές αρχές. Μάλιστα. Αυτά τα τρία χρόνια είναι μεγάλος χρόνος. Είναι πολύ χρόνος. Αλλά είναι αρμοδιότερες οι βελγικές αρχές να εξηγήσουν, αν ρωτηθούν από συναδέλφους σας, γιατί χρειάστηκε τόσος χρόνος για να έρθει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από τη στιγμή όμως που ήρθε, επειδή καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, η θέση μας ήταν σαφής. Εκτός Ευρωομάδας, εκτός του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Γεωργούλης, να υπερασπιστεί τη δική του εκδοχή στις διαδικασίες που θα προκύψουν τώρα, έναντι των διοκτικών αρχών. Η διαδικασία από εδώ και πέρα, πώς πηγαίνει, θα είναι επίσης τόσο χρονοβόρα? Δεν το ξέρω. Εγώ ελπίζω και εύχομαι να μην είναι χρονοβόρα, γιατί δεν είναι καλό αυτά τα πράγματα, καθυστερούν και να σαπίζουν. Η ερώτηση αυτή πρέπει να απευθυνθεί στους αρμοδίους των βελγικών αρχών. Επειδή ζείτε χρόνια στις Βρυξέλλες. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η δική μου επιθυμία και η δική μου πρόταση είναι να προχωρήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η άρση της ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη, έτσι ώστε το θέμα να πάει στο φυσικό. Το δρόμο του λέτε.